Αυτό το βίντεο είναι μια χορηγία των δημητριακών Coco Fox. Καλύτερα ένα μπολ με Coco Fox. Νάβη 96 και George Day. Πάλι μαζί. Και δεν έχει πάλι φως, αλλά δεν πειράζει. Τώρα βγήκε ένα βίντεο του Mr. Abba. Και επειδή καθόμασταν εδώ χαλαροί. Ρε Mr. Abba, μόλι μου, αν τρολάρεις, πες το μας. Να μην σε κοροϊδεύουμε άδικα αν είναι. Αλλά επειδή μάλλον δεν τρολάρει, γιατί τον σπονσοράρουν. Ποιος θα πω. Μα το Θεό, καλύτερα από να σπονσοράρεις, ξέρω εγώ, να πω, τον Bill Yolo που έχει 20.000 σας, παρά τον Νάμπα με 80, να μου πεις οι σπονσορές δεν έχουν ιδέα τι παίζει. Καλά, τέλος πάντων, πάμε να δούμε το βίντεο για να καταλάβουμε τι έκανε ο Mr. Abba και γιατί ασχολούμαστε σήμερα με τον Mr. Abba. Hello κόσμε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το βίντεο είναι sponsored βίντεο από τη CN Direct. Ξέρεις την CN Direct? Φυσικά, κάθε μέρα εκεί είμαι. Τι έκανε CN Direct? Με τσέκανε στο YouTube, είδε τα βίντεό μου και μου πρότεινε μια συνεργασία. Πώς λειτουργεί CN Direct? Μπαίνει YouTube, τι να δω, Mr. Abba. Λέει, πώς θα πάρουμε το Mr. Abba να του κάνουμε χορηγία για δεν έχουνε φράγκα, έχει πολύ ΦΠΑ και έχει κρίση. Για να μας διαφημίζει σε είδος. Άρα, έλα Mr. Abba, θα σου δώσουμε ό,τι δίνει η εταιρεία μας. Δεν κάνω spoiler το βίντεο. Εντάξει, είσαι μέσα. Είναι η πιο άχρηστη εταιρεία που υπάρχει. Γάμισε. Ωραία, για να συνεχίσουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι πραγματικά αυτό είναι το νόημα μιας. Μπορούμε να κάνουμε και συνεργασίες με πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες με πράγματα. Με πράγματα. Ο νέος μας συνεργάτης. Η κούπα. Αυτό είναι το νόημα, εξάλλου, το λέει και όμως. Συνεργασία με πράγματα. Η κοπέλα που μίλησε από την εταιρεία αυτή ήταν πάρα πολύ καλή και εξαιρετική. Σε ό,τι χρειαζόμουν ήταν πραγματικά εκεί. Λοιπόν, η CN Direct με έστειλε αυτό εδώ το πολύ ωραίο ποντίκι. Η CN Direct μου φέρε ποντίκι. Για μένα, αλλά δεν κάνει φως στο σκοτάδι. Τις λάμπεις στο σκοτάδι που βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή στα games που παίζω. Παίζει games ο Άμπας? Όχι. Και πραγματικά είναι πολύ cool αυτό. Πάμε στο δεύτερο πράγμα που μου έστειλε η CN Direct και είναι αυτά εδώ τα ακουστικά, αυτό εδώ το headset, τα οποία έχουν και μικρόφωνο, είναι κατάλληλα για gaming. Τα έχω λοιπόν χρησιμοποιήσει και αυτά στο LOL. Α, παίζει LOL. Παίζει LOL. 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 Καλά, καλά, ένα game θα μπει και να δοκιμάσει τα ακουστικά. Ναι, παίζει. Τα οποία λάμπουν. Αφού λάμπουν, εγώ λάμπω μες στη λάμπο. Λάμπω έχω τα κλειδιά. Λάμπω έχω τα κλειδιά. Με κυνηγάνε μουνιά. Παιδιά, αυτά όχι απλά λάμπουνε. Αυτά άμα τα βάλεις στο σκοτάδι και τα ενεργοποιήσεις. Αυτά όχι απλά λάμπουν. Λάμπουν. Πάνε και πας και στην τουαλέτα μαζί, χέζουν κιόλας για σένα. Ακουστικά, ποντίκι και το πληκτρολόγιο που θα σας δείξω το επόμενο έχουν κάνει μια λάμπα, ξέρω εγώ, δωματίου, πραγματικά. Ο τύπος είναι τόσο κακός στο μάρκετινγκ που απλά δεν. Πλέον θα καταργήσουμε τα φώτα. Θα έχω μόνο. Μόνο το συμπόι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα, σας αγαπάμε πάρα. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ το πληκτρολόγιο και αυτό κατάλληλο για gaming. Τώρα καλές μου φίλες με τη νέα μας παραγωγή. Όσο μιλάω εσείς παραγγέλνετε. Όσο εγώ μιλάω εσείς σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια, καναπέδες. Ό,τι έχετε, πάρτε τις νέες λάμπες που έχουν και μπλε φωτάκι και από τις δύο μεριές. Μα δεν είναι λάμπες, αυτό είναι το θέμα, ότι λάμπουνε. Ακριβώς. Πάρα πολύ οικονομικό, δεν θυμάμαι δυστυχώς τις τιμές. Εντελώς τυχαία, διαφημίζει προϊόντα, αλλά δεν θυμάται την τιμή. Αλλά παρόλα αυτά το διαφημίζει. Ναι. Εδώ μεταξύ έγινε η χορηγία, προφανώς του τα δώσαν λεφτά και του πάνε διαφήμισέ τα. Προφανώς του δώσαν και ένα σενάριο, δεν παίζει. Αν και είναι τόσο κακό που πραγματικά φαίνεται το έχει κάνει μόνος του. Πώς να γίνεις πλασιέ. 101. Δεν ξέρω, ρε, είναι τόσο κακό στο marketing πραγματικά. Είναι το χειρότερο άτομο που θα μπορούσε να κάνει marketing. Και αυτό λάμπει στο σκοτάδι, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει κόκκινα λαμπάκια και μέσα βγαίνουν. Χαμός γίνεται. Ρε. Τι. Λάμπει σκοτάδι και αυτό. YouTuber ο οποίος βγάζει πάρα πολλές selfie χωρίς selfie stick δεν γίνεται. Αυτά διάλα. Το βρώμα βάλα γιατί. Τζάμπα, θεωρούμε YouTuber, πρέπει να αγοράσω ένα selfie stick κι εγώ. Επομένως μου στείλανε και αυτό εδώ το selfie stick. Είναι ένα απλό selfie stick όπως τα υπόλοιπα. Το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει την επόμενη μέρα. Μαξί λέει είναι ένα απλό selfie stick όπως τα υπόλοιπα. Οπότε γιατί να πάρουμε από αυτόν και να μην πάρουμε από ένα μαύρο, ξέρω. Δεν ξέρω, το μαλάκα ήδη γελάω. Ακόμα γελάω το προηγούμενο του που θα πάρει.
Επόμενο στη σειρά είναι αυτό εδώ λοιπόν, το flash post, το οποίο μπορείς να το βάλεις στην κάμερα ώστε όταν έχει σκοτάδι έξω να το χρησιμοποιήσεις και να βγάζεις πολύ πιο φωτεινό το βίντεο. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό φως. Αν κρίνω από τα υπόλοιπα που μου έχει στείλει η εταιρεία, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό το flash, ομολογώ, όπως βλέπετε και εδώ, δεν έχω καν φως, δεν θα φαίνεται καν το βίντεο. Ήταν το καλό πράγμα. Ήταν το μόνο χρήσιμο πράγμα. Όμως, όπως μας λέει, δεν το ισοποιήσει και μετά ρίχνει και το γλύψιμο. Αλλά εντάξει, άμα κρίνω και από τα υπόλοιπα, θα είναι καλό και αυτό, μωρέ. Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι Beatles, ξέρω εγώ, καλή, ό,τι είναι από αγγλική μουσική, θα γαμίσει και αυτό, ρε φίλε. Ακριβώς, έτσι. Έτσι. Επειδή έχει βγάλει Μέρη Σνατσάκι, είναι καλή YouTuber, όλοι εδώ εμείς είμαστε καλοί YouTubers. Πώς ήρθε Μέρη Σνατσάκι? Δεν ξέρω, ήθελα να πω τον DJ, αλλά μετά σκέφτηκα. Εντάξει, είναι πολύ τρανταχτό παράδειγμα και πολλοί θα μου πούνε ότι είμαι πρόβατο του DJ. Είπα να πω το Instagram Girl. Αυτή εδώ η κούκλα. Ρε μαλάκες, τόση ώρα δεν έχω βάλει να παίζει το Pokémon και υποτίθεται ότι το έβαλα για να παίξει, ξέρω εγώ, εκεί πίσω. Γαμώ την πουτάνα μου! Τόση ώρα δεν έχω βάλει το Pokémon. Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι το έβαλα για να παίξει. Ναι, οι μαλάκες σου φταίνε. Ρε μαλάκες. Αφού δεν είχε πατήσει play ο τύπος, επίτηδες. Δηλαδή, τους άχρηστος δεν ξέρει να πατάει play. Όχι, επίτηδες δεν πάτησε play για να μας πει αυτό. Λες. Μα δεν νομίζω να είναι τόσο μαλάκα. Mr. Robo Exposed! Έφερα αυτή εδώ την πολύ όμορφη κούκλα. Εντάξει, για έναν Pokémon fan ήταν ό,τι καλύτερο σε δώρο. Εγώ είμαι Pokémon fan, στείλτε μου κούκλες. Πραγματικά τη λάτρεψα, δεν ξέρω πώς θα ξεκολλήσω από αυτή την κούκλα. Κοιμάμαι μαζί με αυτή την κούκλα, τρώω μαζί με αυτή την κούκλα. Μόνο τουαλέτα δεν πηγαίνω μαζί τη. Τώρα που έχω αυτό το κουκλάκι, θα χέζω μαζί του και θα κοιμάω μαζί του. Κοίτα, ω Tom και Jerry fan, δεν μπορούσα να σου κάνω καλύτερο δώρο, νομίζω. Πιστεύω, ναι, ευχαριστώ την NMC Direct. Τι NMC Direct. Αυτό είναι το βίντεο λοιπόν, μάγκες. Ελπίζω να σας άρεσε ο σχολιασμός μας. Ήταν κάτι μικρό. Ήμουν ο Nightfox, αυτός είναι ο George T. Και αυτός είναι ο Mr. Rab. Hey.